Βλέποντα γύρω μα πώ τρώει ο περισσότερο κόσμο, αναρωτιέται κάποιο αν οι τροφέ μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στην υγεία μα. Αυτή η απάντηση μπορεί να είναι αυτονόητη για πολλοί κόσμο, ειδικά αυτού που παρακολουθούν αυτό το κανάλι, αλλά θέλω να σα ενημερώσω ότι δυστυχώ οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι η διατροφή έχει καμιά σχέση με την υγεία. Ούτω ή άλλω, δυστυχώ οι περισσότεροι ειδικοί διατροφή εστιάζουν υπερβολικά στι θερμίδε και αυτό έχει ω αποτέλεσμα συχνά να συστήνουν τροφέ που θερμιδικά είναι χαμηλέ, αλλά δυστυχώ είναι πάρα πολύ κακέ για την υγεία. Όπω αναψυχτικά με λίγε θερμίδε, υπε υπερεπεξεργασμένε σκουπιδοτροφέ με λίγα λιπαρά και τοστάκια. Ευτυχώ, που και που εμφανίζονται κάποιε επιστημονικέ ιατρικέ μελέτε που μα θυμίζουν ότι η ποιότητα μια τροφή δεν εξαρτάται από τι θερμίδε που έχει, αλλά από το πόσο επεξεργασμένη είναι. Θα ήθελα να αναφερθώ σήμερα σε τρεις τέτοιες μελέτες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα που δείχνουν ότι αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών αυξάνει τον κίνδυνο καρδιακιακής νόσου, καρκίνου του εντέρου και θανάτου ανεξάρτητα από τις θερμίδες που περιέχουν. Αυτές οι μελέτες ήρθαν να μας θυμίσουν ότι μια σκουπιδοτροφή παραμένει σκουπιδοτροφή ακόμα και αν έχει λίγες θερμίδες μην βιαστείτε να σταματήσετε το βίντεο και να πείτε ναι ναι στέλιο τα ξέρω αυτά γιατί υπάρχουν ειδικοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση που πιέζουν να περάσει ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας της κάθε τροφής βασισμένο αποκλειστικά στη θερμιδική του αξία. Αν περάσει, που δυστυχώς είναι το πιο πιθανό, θα δείτε ότι τα αναψυκτικά με λίγες θερμίδες θα εμφανίζονται ως πολύ πιο ποιοτικές τροφές από το μέλι και το λάδι που θα λάβουν τη χειρότερη σήμανση γιατί περιέχουν υψηλή περιεκτικότητα θερμίδων. Αν περάσει αυτό, τα παιδιά μας σύντομα θα βλέπουν στο σούπερ μάρκετ υπερεπεξεργασμένα σκουπίδια με πράσινη σήμανση και το λάδι και το μέλι με κόκκινη. Και τότε πραγματικά θα πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Γι' αυτό αυτές οι μελέτες είναι σημαντικές. Μέχρι στιγμή, αρκετέ μελέτε έχουν συνδέσει την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων τροφών με αυξημένο κίνδυνο για παχυσαρκία, αρτηριακή πίεση, χολυστερίνη και κάποιου καρκίνους. Οι συγκεκριμένε μελέτε ήρθαν να προσθέσουν στον κατάλογο τι καρδιοπάθειε, τον καρκίνο του εντέρου και κατ' επέκταση την αυξημένη πιθανότητα θανάτου. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι αυξημένη κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων σκουπιδοτροφών αυξάνει την πιθανότητα καρκίνου του εντέρου κατά 29%, την πιθανότητα καρδιοπαθειών κατά 32% και όπως είναι αναμενόμενο την πιθανότητα θανάτου κατά 19%. Σε αυτό πρέπει να τονίσουμε ότι οι ερευνητές αυτών των τριών μελετών εξέτασαν την κατανάλωση υπερεπεξεργασμένων σκουπιδοτροφών ανεξάρτητα από την ποιότητα της υπόλοιπης διατροφής. Με απλά λόγια, αυτοί που έτρωγαν πολλές σκουπιδοτροφές, ακόμα και αν η υπόλοιπη διατροφή τους ήταν τέλεια, δεν είχαν προστασία. Αν δηλαδή τρώτε πολλά γλυκά, δεν θα σας σώσει που η υπόλοιπη διατροφή σας είναι ιδανική. Πρέπει να περιορίζετε σημαντικά την κατανάλωση γλυκών. Αν τώρα δυσκολεύεστε να κόψετε αγγλικά, πρέπει οπωσδήποτε να δείτε το βίντεο που εμφανίζεται, που εμφανίζεται τώρα στα δεξιά μου, που θα σας πει όλα τα μυστικά που πρέπει να ξέρετε για να τα καταφέρετε. Ευχαριστώ πολύ.